Οφείλουμε να θυμόμαστε την αγαπημένη μας Μυτιλινή, η οποία φιλοξένησε τους πρόσφυγες τότε. Άσχετα δεν ήταν μεγάλη η αγάπη, τους βλέπαμε με μισό μάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει ριζώσαμε εδώ, μείναμε εδώ, στα προσφυγικά του συγκισμού, στα προσφυγικά της Χρυσομαλούσας, στα προσφυγικά της Καλλιθέας. Αυτά σε μια άλλη έκθεση θα αναφέρουμε. Και αυτό που ζητάμε σήμερα είναι με την έκθεση αυτή να συμπληρώσουμε το λεσβιακό καλοκαίρι και αυτές οι μνήμες οι οποίες κυκλοφορούν από εδώ και από εκεί να συμμαζευτούν και να εκτεθούν σήμερα στην παλιά Μυτιλίνη όπως ήταν τότε περίπου που ήρθαν οι πρόσφυγες. Έτσι λοιπόν, αρχής γενομένης του επταημέρου, γενομένου του επταημέρου των εκδηλώσεων του συλλόγου μας επάνω σκάλα, αρχίζουμε αυτή την έκθεση, την παλιά Μυτιλίνη, η οποία έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και τη βλέπει στο μέσο της αγοράς στη Μητρόπολη. Αύριο θα είμαστε στον Άγιο Παύλο, κάνουμε ένα μνημόσυνο και κόλυβα και κατάθεση στεφάνων σε αυτό που δεν ξέρουν οι πιο πολλοί, στο άγαλμα των Φωκαέων που κατασφαγιάστηκαν από το 14 μέχρι το 22 από τους Τούρκους. Εκεί θα κάνουμε λειτουργία. Την Τετάρτη και Πέμπτη, αντίστοιχα, στο 8ο και στο 5ο Δημοτικό Σχολείο θα είναι δύο καραγιοζοπαίκτες φοβεροί από το Σπαθάρι Μουσείο και από την Ιόνιο Σχολή. Ελεύθερες βέβαια οι προσβάσεις σε όλους. Την Παρασκευή θα είναι με εξαιρετική ποιοτική εκδήλωση, έτσι πιστεύω, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, γιατί και πέρσι το ίδιο συνέβη. Ένα ποίημα για τη Μικρά Ασία από ζώντες ποιητές λεσβίους και με μουσικά διαλύματα από το Δύο Πρασίνου. Το Σάββατο θα αναπληρώσουμε ένα κενό αυτές τις μέρες που είναι του γιορτή του Ούζου. Βέβαια θα γίνει με μεγάλη εγκράτεια και φιδό. Θα μοιράσουμε μινιατούρες όσες μπορούμε. Θα υπάρχει μια υπέροχη μουσική από το συγκρότημα 1922 του Γιώργου Ανταμπαντά. Η πρώτη Κυριακή μετά τις 14 του Σταυρού είναι η τελετή μνήμης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο άγαλμα της Μικρισσάτης Ασμάνας. Ευθύνη της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε συνδιοργάνωση με το σύλλογό μας, ο οποίος έχει στήσει και το άγαλμα από το 1984. Αυτά λοιπόν, αυτή η παρένθεση, έρχεται να συμπληρώσω όπως σας είπα, στη βάση πάντα των ανθρώπων και της πολιτείας μας, ο σύλλογός μας με αυτή την έκθεση που αρχίζει σήμερα. Είναι ένα όμορφο event μέσα στην αγορά. Ό,τι τέτοιες εκδηλώσεις γίνονται είναι καλό για τον τόπο, είναι καλό για τον κόσμο. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αρκετά μεγάλο από τους συμπολίτες μας και είναι μια όμορφη νότα μέσα στην αγορά και μακάρι να γίνονται πιο συχνά τέτοια event για να αναβαθμίζουμε και την αγορά της Μυτιλίνης και στους ντόπιους κατοίκους αλλά και για τους επισκέπτες μας.